Ξεκάθαρα είναι τα συμπεράσματα της νομικής υπηρεσίας για το πόρισμα του Αχιλλέα Μιλιανίδη σχετικά με την καταγγελία της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών, απάντησε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης στις αντιδράσεις για την απόφαση σε σχέση με την ποινική δίωξη του Μιχάλη Κατσουνοτού. Εκείνα που είχαμε να πούμε, τα είπαμε με πολύ καθαρότητα στην δήλωση την οποία δώσαμε στον τύπο. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα μέσα στα πλαίσια του νόμου να εκφράζει την άποψή του. Τα συμπεράσματα όπως τα αναφέραμε ήταν ξεκάθαρα. Σε ανάκτηση του λίγο αργότερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Αχιλλέας Εμιλιανίδης ανέφερε δύο σημεία τα οποία περιλαμβάνει το πόρισμά του και τα οποία θέλει να ξεκαθαρίσει, ενώ για τα υπόλοιπα αναφέρει πως δεν θεωρείται οντολογικά ορθό να τα σχολιάσει. Στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας αναφέρεται ότι η κατάληξή μου ήταν πως με βάση το μαρτυρικό υλικό φαινόταν να διαπράχθηκαν τα δικήματα της κατάχρησης εξουσίας και συνωμοσίας. Αναφέρεται επίσης ότι δεν έκρινα ότι ο κύριος Κατσουνοτός απέβλεπε σε χρηματικό κέρδος από οποιαδήποτε πράξη του. Τα τεκτενόμενα γύρω από το θέμα με τις κεντρικές φυλακές και την απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας για μη δίωξη του αξιωματικού της αστυνομίας κλήθηκε να σχολιάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση δεν έχει να κάνει τίποτε με τον ανεξάρτητο θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα. Δημοσιοποίηση του πορίσματος Εμιλιανίδη ζητούν από τον Γενικό Εισαγγελέα οι δικηγόροι της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε επιστολή για απόσπασή της σε άλλη υπηρεσία. Καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στα πλαίσια της διαφάνειας, όπως δημοσιοποιήσει το πόρισμα του κυρίου Εμιλιανίδη ή τουλάχιστον να το παραδώσει στα εμπλεκόμενα μέρη και συγκεκριμένα στις πελάτιδες μας ή τους δικηγόρους τους. Οι δύο δικηγόροι της Διευθύντριας των Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και της ανώτερης λειτουργού Αθηνάς Δημητρίου καλούν επίσης τον Αχιλλέα Εμιλιανίδη να αναφέρει κατά πόσο δύο δημοσιεύματα με αποσπάσματα του πορίσματός του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή να τα διαψεύσει.